κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν αναμονή του διαγγέλματος του Πρωθυπουργού προς τον ελληνικό λαό για όλες τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Ναι, νομίζω ότι ναι, συνδεόμαστε. Ελληνίδες, Έλληνες, τους τελευταίους μήνες περάσαμε δύσκολες και δραματικές στιγμές όλοι μαζί. Η σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές υπήρξε μια μεγάλη δοκιμασία, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τη χώρα. Οι πιέσεις, οι εκβιασμοί, τα τελεσίγραφα, η πιστωτική ασφυξία οδήγησαν σε μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο. Όλοι τη ζήσαμε. Αλλά και όλοι ζήσαμε την υπομονή, την ψυχραιμία, την αντοχή του λαού μας. Τη λαϊκή αποφασιστικότητα που κατέγραψε το δημοψήφισμα. Την απόφαση να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξει η χώρα, να αλλάξουν όλα εκείνα που μας οδήγησαν στην κρίση και στην κοινωνική αποσύνθεση. Ας είμαστε καθαροί. Χωρίς αυτή τη λαϊκή αποφασιστικότητα, οι δανειστές είτε θα είχαν επιβάλει απολύτως τη βούλησή τους, είτε θα μας είχαν οδηγήσει στην καταστροφή. Αυτή η αποφασιστικότητα ήταν παρούσα σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων. Αυτή η αποφασιστικότητα έδινε δύναμη στη δική μας αντίσταση, στη δική μας μάχη μέρα-μέρα με τις παράλογες πολλές φορές απαιτήσεις και τις απειλές των δανειστών. Σήμερα αυτή η δύσκολη φάση τελειώνει οριστικά. Με την επικύρωση της συμφωνίας και με την εκταμείευση της πρώτης δόσης των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και με την πληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Η οικονομία θα αναπνεύσει, η αγορά θα εξομαλυνθεί, οι τράπεζες θα βρουν σιγά σιγά τον κανονικό τους ρυθμό. Δεν πρόκειται βέβαια για το τέλος της δύσκολης κατάστασης που ζούμε 5 χρόνια τώρα. Έχω όμως την πεποίθηση ότι μπορεί να αποδειχθεί με τη δουλειά και τη συνέπεια όλων μας η αρχή του τέλους αυτής της δύσκολης κατάστασης. Το αποφασιστικό βήμα προς την ομαλοποίηση της χρηματοδότησης της οικονομίας μας. Μια αρχή που δεν είναι εύκολη, αλλά μας δίνει προοπτικές και δυνατότητες. Αρκεί η κοινωνία να είναι όρθια και παρούσα, ψύχρεμη και απαιτητική, όπως όλο το προηγούμενο διάστημα. Ελλήνες και Έλληνες, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας. Δεν πετύχαμε τη συμφωνία που προσδοκούσαμε πριν τις εκλογές του Γενάρη. Δεν αντιμετωπίσαμε όμως και την αντίδραση που υπολογίζαμε. Σε αυτή τη μάχη κάναμε υποχωρήσεις. Αλλά φέραμε μια συμφωνία που στους δεδομένους συντριπτικά αρνητικούς συσχετισμούς στην Ευρώπη και με δεδομένα όσα κληρονομήσαμε από την απόλυτη πρόσδεση της χώρας μας στους όρους των μνημονίων ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε κανείς να πετύχει. Αυτή τη συμφωνία είμαστε υποχρεωμένοι να την τηρήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε τη μάχη να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές συνέπειες. Με γνώμονα τα συμφέροντα των πολλών. Με στόχο να ξανακερδίσουμε το συντομότερο την κυριαρχία μας έναντι των δανειστών. Χωρίς να αποδεχόμαστε σαν θέσφατα τις ερμηνείες τους, χωρίς να αποδεχόμαστε οριζόντιες περικοπές, εργασιακές αγριότητες, αφέμαξη πάντα των ασθενέστερων κοινωνικά δυνάμεων. Και έχουμε ήδη αποδείξει ότι ξέρουμε και μπορούμε να αγωνιστούμε και να πετύχουμε πολλά. Θυμηθείτε μόνο ποια ήταν η θέση των εταίρων πριν από αυτή τη συμφωνία. Πεντάμινη παράταση του προηγούμενου προγράμματος, πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων της προηγούμενης κυβέρνησης και μετά νέα προαπαιτούμενα. Αυτή τη στιγμή και μετά το δημοψήφισμα έχουμε μια εγκεκριμένη τριετή συμφωνία με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Θυμηθείτε επίσης ότι μας ζητούσαν άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ, ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και της μικρής ΔΕΗ.